δεν έχουν τέλος οι ουρές που σχηματίζουν πολίτες για να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό. Είχα έρθει σε επαφή με κρούσμα και επειδή όλα τα Χανιά έχουν κορονοϊό, ήρθα να επιβεβαιωθώ. Και έχει πάρα πολύ κόσμο. Ένας φίλος μου έχει κολλήσει και μου έχει πει και αυτό το ίδιο, ότι το έχει βουλώσει λίγο το αυτί. Αυτό. Σε self-test το αποτέλεσμα ήταν θετικό? Self-test δεν έκανα. Ήρθα εδώ πέρα να κάνω μοριακό. Στα Χανιά οι ουρές είναι πολυπληθείς έξω από το κέντρο υγείας αστικού τύπου που διεξάγονται μοριακά τεστ για όσους ήδη νοσούν. Τα συμπτώματα, η οικογένεια, είμαι η τελευταία της οικογένειας μάλλον που έχει κολλήσει και ναι, πρέπει να κάνουμε το PCR, να δηλωθεί και αυτό. Με την κόρη μου περιμένουμε μαζί για να κάνει ένα μοριακό. Ήταν χθες θετική, βγήκε, οπότε σήμερα περιμένουμε στην ουρά για να εξεταστούμε. Έχει συμπτώματα? Είχε πάρα πολύ πυρετό. Προχθές εμφανίστηκαν τα συμπτώματα, είχε αρκετό πυρετό. Εχθές περάσαμε καλύτερα. Στην πρώτη και δεύτερη τοπική μονάδα υγείας Χανίων, στο παλιό νοσοκομείο, η ουρά του κόσμου που έχει σπεύσει για να υποβληθεί σε μοριακό τεστ φτάνει μέχρι την είσοδο. Ήρθατε σε επαφή με κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα ή δεν γνωρίζετε πώς κολλήσατε? Γνωρίζουμε πολλά είναι τα κρούσματα, σίγουρα ήρθαμε σε επαφή. Πάντως, σε ό,τι αφορά τους χώρους εργασίας, ήδη επικρατεί αλαλούμ. Καθώς, αν και ανακοινώθηκε ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι που νοσούν δεν χρειάζονται θετικό μοριακό τεστ, μέχρι αργά το μεσημέρι σχετική πρόβλεψη στην κοινή υπουργική απόφαση δεν είχε προβλεφθεί, με αποτέλεσμα εμβολιασμένοι πολίτες που νοσούν να μην δίνονται να μείνουν δικαιολογημένοι εκτός της εργασίας τους για να λάβουν την αναρωτική τους άδεια. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες και νομοθετικές. Η πρώτη είναι ότι οι εμβολιασμένοι που νοσούν δεν απαιτείται PCR, αυτό όμως δεν έχει αποτυπωθεί νομοθετικά. Δεύτερο που χρειάζεται να διορθωθεί είναι ότι πλέον το ΦΕΚ αναφέρει ότι τη 14η μέρα και μετά δίνεται πλέον το πιστοποιητικό νόσης από 30 που ήταν μέχρι πρότινος, αλλά αν δούμε και στην ιστοσελίδα του gov.gr αναφέρει μετά από 30 μέρες. Σε όλη την Κρήτη τα σημεία που διεξάγονται rapid test φαίνονται από μακριά. Ο κόσμος με μάσκες στη σειρά για ένα τεστ υπό το βάρος της αγωνίας, όπως λένε, μετά τα ραγδαία αυξημένα κρούσματα. Οπωσδήποτε ανησυχούμε. Όταν έρθεις μένα σε έναν άνθρωπο, όταν κάνεις μια επαφή που δεν ξέρεις αν είναι μολυσμένος, αν είναι, κάνουμε. Κάθε 5 μέρες κάνουμε ένα τεστ να δούμε πού αυτό. Το self δεν το εμπιστεύομαι, το rapid, εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Αυτά, από ό,τι ακούμε, καλό είναι να τα κάνουμε. Πάρεις ανησυχία, εγώ είναι να κάνω μια μαγνητική αύριο, πρέπει να το κάνω, ήρθα, εντάξει. Από τις αλλαγές του Σαββατοκύριακου πάντως στα πρωτόκολλα, αυτό που προκύπτει είναι ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μπαίνουν σε πενταήμερη τουλάχιστον καραντίνα και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Εάν δεν έχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο προεξάρχοντος του πυρετού ελαττώνονται, η απομόνωση διακόπτεται. Εάν ο πυρετός συνεχίζει χωρίς άλλα συμπτώματα, παρατείνεται η απομόνωση εντός του σπιτιού. Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες. Όλοι λοιπόν εμβολιασμένοι ή μη, εφόσον διαγνωστούμε θετικοί, παραμένουμε 5 μέρες σπίτι. Την 5η μέρα, εφόσον δεν έχουμε συμπτώματα, μπορούμε να εξέλθουμε φορώντας τη μάσκα υψηλής προστασίας. Δεν απαιτείται διάγνωση. Σε ό,τι αφορά άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα, υπάρχει διαχωρισμός πλήρως εμβολιασμένων ή μη πλήρως εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Για όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι, με τρεις δηλαδή δόσεις, ή με δύο δόσεις χωρίς να έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από τη δεύτερη δόση, ή με μία δόση του μονοδοσικού τους τελευταίους 2 μήνες, προβλέπεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή διπλής μάσκας για 10 μέρες και διενέργεια rapid τιμωριακού τεστ την 5η ημέρα. Για όσους ήρθαν σε επαφή με κρούσμα και είναι ανεμβολιαστοί ή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις, όπου η δεύτερη ήταν περισσότερους από 6 μήνες πριν ή εμβολιάστηκαν με τον μονοδοσικό περισσότερους από 2 μήνες πριν, παραμένουν στο σπίτι για 5 μέρες και αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα. Την 5η μέρα κάνουν εργαστηριακό έλεγχο μοριακό ή rapid και μετά την 5η μέρα κάνουν χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον 5 ακόμη μέρες. Το σίγουρο είναι ότι όταν εμφανίσουμε κάποιο σύμπτωμα, ακόμα και απλού κρυολογήματος, καλό θα είναι να παραμείνουμε στο σπίτι και καλό θα είναι και οι εργοδότες να κατανοήσουν αυτό το προληπτικό μέτρο, διότι δεν γνωρίζουμε και ειδικά τώρα η Όμικρον που τα συμπτώματά της μοιάζουν με το κοινού κρυολογήματος. Οι επιστήμονες ωστόσο καλούν τους εργοδότες να επιδείξουν ευελιξία και προσοχή, συνιστώντας ακόμη και στις περιπτώσεις συμπτωμάτων που συνδέονται με τον κορονοϊό, ακόμη και χωρίς θετικό τεστ, να επιτρέπουν την απουσία των ανθρώπων που έχουν αυτά τα συμπτώματα, προκειμένου να προστατεύουν το σύνολο των εργαζομένων τους. Και εδώ είναι η παράκληση για τους εργοδότες.
για τους προϊσταμένους αλλά και τους εργοδότες και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Κάτω από μια τέτοια αναφορά είναι καλό και να το καταλάβουν, παρόλο που πραγματικά οι ημέρες εργασίας πιθανόν να είναι περισσότερες, είναι εντούτοις θα πρέπει να δώσουν αυτό το δικαίωμα στους ανθρώπους να μείνουν. Αυτό το να μείνω στο σπίτι και να μην τα μετακινηθώ και να μην θεωρήσω ότι ο πονόλεσμός μου είναι μια φαρυγγίτιδα ή είναι μια υιογενής άλλη λίμωξη εκτός από τον κοροναϊό, νομίζω ότι είναι το πρώτο μέτρο.